Καλημέρα κύριε Θεοδωρικάκο. Καλημέρα Καλά είστε. Δόξα τω Είστε εσεί ή ο Σταϊκούρα πρώτο τάξη. Ο Υπουργό Οικονομικών είναι ο πρώτο στην τάξη Υπουργό. Και ακολουθεί ο εσωτερικό. Υπάρχει ολόκληρη. Σα έριξε ο Μητσοτάκη δηλαδή. Ε, ε, δεν με έχει ρίξει ποτέ ο Μητσοτάκη. Ε, αυτό, αυτό άλλωστε, λοιπόν, πάμε. Α, άλλωστε νομίζω πάμε. ότι, ότι η τοποθέτηση των το Υπουργών έχει θεσμικό χαρακτήρα. Θεσ... Ακριβώ. Πετε μου λοιπόν πώ τον είδατε το Μητσοτάκη μετά τη συνάντηση με τον Χαφτάρ και πολλοί λένε ότι αυτή η παρέμβαση, το λένε σήμερα οι εφημερίδε, αυτή η παρέμβαση. Ε, έδειξε πολλά. Και τη δυσμένεια στη Μέρκελ, η οποία δεν φέρθηκε καλά στην Ελλάδα, κύριε Θεοδωρικάκο. Καθόλου καλά, η κυρία, κάνοντα το χατήρι του Ερντογάν. Αλλά η παρέμβαση με τσοτάκι είναι σαν να είμαστε στο Βερολίνο, γράφουν οι εφημερίδε, σε αυτή τη σύσκεψη. Το σχόλιο σα. Σημασία έχει, κύριε Αυτιά, ότι σε ένα πολύ κρίσιμο θέμα που ναι. άπτεται των κυριαρχικών μα δικαιωμάτων, γιατί η Τουρκία προκαλεί με αλλεπάλληλε παραβιάσει και με την παράνομη κήρυξη του μνημονίου των το ναό με ένα τμήμα τη Λιβύη διότι στη Λιβύη η κατάσταση είναι ανώμαλη, δεν είναι καθόλου ξεκάθαρη. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη έχει παρέμβει με πολύ δυναμικό τρόπο σε αυτή την υπόθεση, δίνοντα μάχη για τα δικαιά μα. Η Ελλάδα ασφαλώ και έπρεπε να είναι στην συνάντηση του Βερολίνου, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά είναι εδώ στη διεθνή κακέρα με τι παρεμβάσει τη, τη δυναμική τη και την αξιόπιστη και σοβαρή εξωτερική πολιτική που κάνει για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά τη. Χθε ο Πρωθυπουργό ναι. συναντήθηκε με τον Στρατάρχη Στρατικό. Χαφτάρ και νομίζω ότι αυτή η κίνηση έχει πολύ μεγάλη αξία την παραμονή της συνόδου που γίνεται στο Βερολίνο γιατί αναδεικνύει την ακυρότητα του μνημονίου, του παράνομου, του ανύπαρκτου μνημονίου. Ένα χαρτί είναι αυτό που έχουν υπογράψει οι Τούρκοι με ένα τμήμα της Λιβύης και βάζει τους πάντες στην Ευρώπη μπροστά στις δικές τους ευθύνες. Άλλωστε υπάρχουν και άλλες εξελίξεις στην περιοχή, νομίζω ότι μιλήσατε σχετικά γύρω από αυτέ και οι Έλληνε γνωρίζουν ότι αυτή η κυβέρνηση με τον πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη κάνει αυτά που πρέπει για να υπερασπίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα τη Ελλάδα. Ουσιαστικά, της πατρίδας. ο Κυριάκο Μητσοτάκη με το τηλεφώνημα στη Μέρκελ την άφηξη Χαφτάρ στην Αθήνα λέει στην Ευρώπη, είμαι εδώ. Παρεμβαίνω για την επόμενη μέρα στη Λιβύη λέει στην Ευρώπη ότι η Ευρώπη πρέπει και σε αυτό το θέμα να δείξει την αλληλεγγύη τη, πρέπει να δείξει μια ενιαία στάση και συμπεριφορά και πρέπει να στηρίξει τι αρχέ του διεθνού δικαίου, οι οποίε εκπροσωπούν στη συγκεκριμένη περίπτωση και τα δικά μα δικαιώματα. Η Ελλάδα είναι κράτο μέλο τη Ευρώπη, δεν υπάρχει Ευρώπη χωρί την Ελλάδα και αυτό το ξέρουν οι πάντε και επομένω έχει κάθε δικαίωμα και κάθε δίκαιο να διεκδικεί αυτή τη θέση. Και βέβαια, ο Ερντογάν στέλνει νοτίω τη Κρήτη και δυτικά του Καστελόριζου, ερευνητικό α, πλοίο. Κύριε Υπουργέ, με ποιο τρόπο προασπίζονται τα όρια της πατρίδος μας, μόνο με το διεθνές δίκαιο. Κύριε αυτιά πιστεύω ότι οι Έλληνες είμαστε απολύτως ενωμένοι. Ναι. Οφείλουμε να είμαστε ενωμένοι και η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός πρωταγωνιστή σε αυτή την πολιτική και ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα. Νομίζω ότι δεν έχει κανεί καμία απολύτω αμφιβολία ότι είμαστε απολύτω έτοιμοι για τα πάντα και έχουμε ένοπλε δυνάμει οι οποίε εγγυώνται την ασφάλεια τη πατρίδα και γεμίζουν σιγουριά και αυτοπεποίθηση στον ελληνικό λαό. Απαντήσατε, είστε σαφεί σε αυτό. Λοιπόν, ε, έκτακτη φορά αλληλεγγύη. Φαίνεται ότι το 2021 τελειώνει. Τελειώνει νωρί η φορά αλληλεγγύη. Λε να ετοιμάζετε καμιά ιστορία. Με εκλογέ κλπ., γιατί ετοιμάζεται και τον εκλογικό νόμο. Φαίνεται ότι θα είναι καθηκόνα και ομοίωση τη εκλογή τη νέα Προέδρου τη Δημοκρατία ή τη ψήφου των Ελλήνων. Πάτε για σύγκληση. Δηλαδή η εντολή με τσουτάκι είναι Θεοδωρικάκο. Τάκι, θέλω σύγκληση και στο θέμα αυτό. Κύριε Αφιά, είπα πριν από λίγο ότι, ότι οι Έλληνε οφείλουμε να είμαστε ενωμένοι ναι. στι περιστάσει στι οποίε βρίσκεται αυτή τη στιγμή η πατρίδα και μπροστά στου μεγάλου εθνικού κινδύνου. Και είναι στρατηγική προτεραιότητα για την παράταξή μα ναι. να κάνουμε τα πάντα για να πετυχαίνουμε συγκλήσεις και συνενέσει, για να γίνεται πράξη και η ενότητα των Ελλήνων. Αυτό έγινε κατορθωτό στην περίπτωση του νόμου για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, ναι. για να δώσουμε το δικαίωμα επιτέλους στον παγκόσμιο ελληνισμό να ψηφίζει από τη χώρα στην οποία βρίσκεται. Το πετύχαμε με την εκλογή του Προέδρου της Βουλής του κ. Τασούλα, με ένα ποσοστό ρεκόρ επίση ψήφων. Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργό πρότεινε για πρώτη φορά μια γυναίκα, την κυρία Σακελαροπούλου, σε μια πολύ σημαντική συμβολική, υπερβατική και υπερκομματική κίνηση, η οποία αναμφίβολα συμβάλλει στην ενότητα, και αυτό αποδείχθηκε γιατί αμέσως τοποθετήθηκε και η αξιωματική αντιπολίτευση και το κίνημα αλλαγή υπέρ αυτή τη πρόταση. Άρα θα έχουμε πρόεδρο δημοκρατία, η οποία θα εκλεγεί με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Άρα έχουμε αλλεπάλληλε τέτοιε κινήσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά την, την ερώτηση που μου κάνατε, η οποία είχε άλλα δύο σκέλη. Το πρώτο και βασικό που θέλω να πω, κύριε Αυτιά, είναι. είναι ότι το μέλημα αυτή τη κυβέρνηση ναι. είναι να ενισχύσει με όλε τι δυνάμει τη μεσαία τάξη. Να την απαλλάξει από τα βάρη τα οποία σήκωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια, τα οποία σε μεγάλο βαθμό ε, διέλυσαν αυτή τη μεσαία Πάμε σε αποκλιμάκωση των Άρα, σκληρών φόρων, μειώνουμε, κύριε Υπουργέ. Μειώνουμε φόρου. Τώρα θα μειωθεί μέσα σε αυτό το χρόνο περαιτέρω 8% έμφια. Ναι. Μέχρι τον Ιούνιο, νομίζω ο κύριο Σταϊκούρα, ο Υπουργό Οικονομικών, θα έχει σταθμίσει σε ποιο βαθμό φέτο θα μειωθεί η εισφορά αλληλεγγύη. Δεσμευόμενο από την δήλωση του Πρωθυπουργού, την οποία παρουσιάσατε προηγουμένω μέχρι το τέλο του 2021, αυτό να έχει αποκλιμακωθεί έτσι περαιτέρω. Ναι. Επομένω, έχουμε αλλεπάλληλε μειώσει φόρων, οι οποίε δίνουν ανάσα στο νοικοκυριό και στη μεσαία τάξη και ανοίγουν το δρόμο και για επενδύσει και για δουλειά και για μια αλλαγή του οικονομικού κλίματο. Ερώτημα: Πάτε για εκλογικό νόμο. Έχει, ε, έχουμε επι, αφήσει την ερώτηση τη των εκλογών πάντω. Δεν, θέλ, δεν, θέλω να την ξεχάσουμε. Εάν δεν περάσει ο εκλογικό νόμο, θα πάρουμε το άλλο. Έστω ότι το καταφέρνετε, μοιράζετε, δίνετε στο κοινάλ κάτι, στο Ζήριζα κλπ, κλπ. Έστω ότι δεν το αποδέχονται. Ο Μητσοδάκη θα πάει σε δύο ανεπάλληλε εκλογέ, τη μια πίσω από την άλλη. Θα να το εξή. Ότι στο θέμα του εκλογικού νόμου είναι φυσιολογικό ότι τα κόμματα έχει ο καθένα στη θέση του. Τον εκλογικό νόμο αυτό που παρουσιάσαμε ο οποίο θα ψηφιστεί την επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στη Βουλή την επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, θα τον ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία και η ελληνική λύση, το κόσμο του κύριου Βελόπουλου. Ο νόμο αυτό είναι αναλογικότερο από τον προηγούμενο, διότι δίνει ένα κλιμακωτό πόνου. Δεν δίνει τον πόνου των 50 εδρών στο ναι. πρώτο κόμμα, ανεξάρτητα από το ποσοστό. Ξεκινάει από ένα πόνου 20 και φτάνει μέχρι 50, ανάλογα με το ποιο ποσοστό θα πάρει το πρώτο κόμμα. Αυτό ασφαλώ είναι δικαιότερο και αναλογικότερο από ό,τι συνέβαινε ω τώρα. Και διευκολύνει επίση και την κυβερνησιμότητα. Αυτό όμω που θέλω κατηγορηματικά είναι. να σα πω είναι ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτω ενδεχόμενο ναι. για πρόορε εκλογέ. Αυτή η κυβέρνηση έχει εκλεγεί. Για να αντιμετωπίσει τα μεγάλα προβλήματα του τόπου, αυτά που βρήκε από την προηγούμενη τετραετία, βαδίζει με πολύ θετικό τρόπο και έχει πολύ σημαντική ανταπόκριση στην ελληνική κοινωνία. Και γι' αυτό έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό η ψυχολογία των ανθρώπων και υπάρχουν πολύ σημαντικέ προσδοκίε. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μα, σκληρή δουλειά για την οποία θα κριθούμε από του Έλληνε, κρινόμαστε καθημερινά για τι προσπάθειε που κάνουμε. Άρα, οι εκλογέ θα γίνουν στο τέλο τη τετραετία και επ' αυτό δεν πρέπει να έχει κανεί καμία αμφιβολία. Ναι, Έχω τότε, εγώ μια αμφιβολία. Παρακαλώ. Έχω μια αμφιβολία. Όπω ευνηδίασε ε, με την πρόεδρο τη Δημοκρατία, όπω ευνηδίασε σε άλλα θέματα, όπω λέει τώρα, θα καταργήσω ε, το φόρο αλληλεγγύη το 2021-2022, κάπου εκεί. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι όταν θα είναι έτοιμο για να κάνει εκλογέ και είναι σίγουρο ότι παίρνει τι εκλογέ πάλι με ένα μεγάλο ποσοστό, θα τι κάνει. Ακούστε. Αυτή είναι η απόψη μου. Και καλά θα Ρίξε. κάνει να τι κάνει. Δεν θέλω να σα πείσω. Να αλλάξετε άποψη. Από δημοσιογραφική εμπειρία. <laughs> κανένα... Καταλαβαίνετε. Δεν έχει κανένα νόημα. Ποιο πολιτικό δεν θα έκανε εκλογέ όταν δεν ήξερε ότι θα τι πάρει, κύριε Θεοδωρικάκο. Ακούστε. Ελάτε. Ε, εάν όμω πιστεύει ότι έχει έρθει εδώ κυρίω για να παράξει ένα έργο και να πα μπροστά την πατρίδα σου, αν είσαι ταυτισμένο με αυτό το καθήκον ναι. απέναντι στην πατρίδα και στην κοινωνία. Βάζει πρώτα και πάνω απ' όλα αυτό. Και είναι απολύτω βέβαιο ότι ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πάνω απ' όλα βάζει τα προβλήματα τη κοινωνία και τα συμφέροντα του έθνου και αγωνίζεται για αυτά. Μάλιστα. Και έχει πολύ μπροστά τη κυβέρνηση να κάνει, δεν έχει καμία αμφιβολία να την κάνει. Άλλωστε, έχει την αυτοπεποίθηση ότι με το δημιουργικό έργο που παράγει και το οποίο θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο, θα κρυθεί θετικά Μάλιστα. από τον ελληνικό λαό στο τέλο τη εκατομμυρία. Σαμαρά. Σήμερα στο Φιλελεύθερο, σε Μαράς τη μέρα που θα ψηφίζεται η νέα πρόεδρος, θα οδεύει προς Ηνωμένε Πολιτείες και λέει «Δεν υπάρχει κακός λύκος, ούτε κόκκινο στη νέα δημοκρατία». Και αναφέρεται στην κυβερνητική ε, πολιτική, σας εκπλήσει το ταξίδι του κυρίου Σαμαρά, τη μέρα που θα εκλέγεται η νέα πρόεδρος, το να πάει στι Ηνωμένε Πολιτείε. Όχι, δεν υφίσταται κάποιο θέμα. Δηλαδή... Κύριε, δεν υφίσταται κάποιο θέμα. Ο, ναι. ο πρώην Πρωθυπουργό, ο κ. Σαμαρά, έχει διευκρινίσει ότι το ταξίδι του ήταν προγραμματισμένο για έναν πολύ σοβαρό προσωπικό λόγο. Και ήταν αδύνατο να το αλλάξει. Δεν έχει καμία πολιτική χρειά αυτή η υπόθεση και νομίζω ότι δεν πρέπει να συζητηθεί. Έχει ξεκαθαρίσει αυτά. αυτό το θέμα. Ναι. Είναι, είναι ξεκαθαρισμένο. Ναι. Κύριε Υπουργέ, τον εκλογικό νόμο, πότε θα το ψηφίσετε. Ο εκλογικό νόμο θα ψηφιστεί την Πέμπτη ή την Παρασκευή στην, στη Βουλή. Έχει γίνει συζήτηση, τα κόμματα έχουν ανταλλάξει τα επιχειρήματά του. Και την Πέμπτη ή την Παρασκευή θα ολοκληρωθεί η ψηφοφορία. Βέβαια, όπω εξήγησα προηγουμένω, η ναι. ε, ψήφη που θα πάρει αυτό το νομοσχέδιο δεν θα είναι 200, θα είναι φυσικά λιγότερη. Αυτό τι σημαίνει, τι σημαίνει ας, αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι, ότι, ότι οι επόμενε εκλογέ, ναι. όταν γίνουν στο τέλο τη τετραετία, θα γίνουν με τον εκλογικό νόμο τη απλή αναλογική. Άρα, πάμε σε διπλές εκλογέ, αν Α, δεν ψηφιστεί. Άρα, άρα, εάν δεν σχηματίζεται η κυβέρνηση θα πρέπει να ξαναγίνουν εκλογέ. Τότε όμω το τονίζω αυτό, κύριε Αυτιά, γιατί ε, κατ' επανάληψη, όποτε γίνεται αυτή η συζήτηση, σπέβδει μετά η αξιωματική αντιπολίτευση να σχολιάσει με διάφορου τρόπου. Εκλογέ αυτή... εκλογές στο τέλο τη τετραετία. Μάλιστα. 40% νέο δήμαρχο. Όποιο παίρνει 40% εκλέγεται δήμαρχο. Το έχει σήμερα ο Κουρτάκη στα παραπολιτικά. Πρόκειται μέσα σε αυτό το εξάμεινο μέχρι τα τέλη Ιουνίου να δημιουργήσουμε έναν κρίσιμο μεταρρυθμιστικό νόμο που θα αλλάζει τη δομή και θα ανασυγκροτεί το κράτο και την αυτοδιοίκηση. Μεταφέροντα περαιτέρω αρμοδιότητε στους Δήμου και στι περιφέρειε και ξεκαθαρίζοντα πλήρω το ποιε είναι οι αρμοδιότητε Δήμων, Περιφερειών και Κράτου, έτσι ώστε ο πολίτη να μην ταλαιπωρείται μπλέκοντα διαρκώ με διαφορετικέ δημόσιε υπηρεσίε και μεταφέροντα την εξουσία προ τα κάτω στου Δήμου και στι περιφέρειε. Εκεί, κυρία Αυτιά, θα λύσουμε και το θέμα του εκλογικού νόμου για του Δήμου και τι περιφέρειε. Όλο αυτό το διάστημα θα συζητήσουμε αυτόν τον νόμο. Μία σκέψη που υπάρχει μια σκέψη που είναι. υπάρχει για τον εκλογικό νόμο είναι ο Δήμαρχο να όταν παίρνει 40, ένα 40, ποσοστό τη ναι. τάξη του, του 40 ή του 42 ναι, θα γίνει, ναι, θα γίνει ναι, συζήτηση. Ήσχυε παλαιότερα αυτό. Το βέβαιο είναι ότι θα καταργήσουμε την απλή αναλογική, η οποία δημιούργησε τρομακτικά προβλήματα στην αυτοδιοίκηση και μα υποχρέωσε το καλοκαίρι αμέσω μετά την ανάληψη τη εξουσία να φέρουμε ένα νόμο που αποκατέστησε την κυβερνησιμότητα στου Δήμου και στι περιφέρειες. Τέλο, η απλή αναλογική στου Δήμου, νέο εκλογικό νόμο. Κάνοντα όλο αυτό, νομίζω ότι το πακέτο θα έχει κλείσει πάρα πολύ σύντομα και οι όροι του εκλογικού ανταγωνισμού στη χώρα θα έχουν καθοριστεί πάρα Άραστε. πολύ σε γρήγορα αυτοίς. και σε μεγάλη χρονική απόσταση από τι επόμενε εκλογέ. Σα ευχαριστώ. Πολλέ ειδήσει uh, σήμερα, κύριε Θοδερκάκο. Κρατήστε. Και μια δικιά μου παρατήρηση. Εκλογέ γίνονται όποτε το κυβερνών κόμμα είναι έτοιμο να, να τι ξανακερδίσει πάλι. Καλή σα μέρα και σα ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή καλά, ε, παρουσία. Ποτέ Καλούς δεν Σάββατο, λέει κυβερνητικό εκπρόσωπο και υπουργό εσωτερικών δεν λέει ποτέ πότε θα γίνουν εκλογέ. Να είστε καλά. Αλλά λέει πάντα αυτό που πιστεύει ότι είναι το σωστό. Βεβαίω, βεβαίω. Να είστε <laughs> καλά, ευχαριστώ. Καλημέρα.